θα επικαλεστούμε την νομική ιδιότητα και ενός ανθρώπου ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά το αθλητικό δίκαιο και τι ισχύει και το τι μπορεί να ισχύει και στο μέλλον, τον κύριο Ανδρέα Μαλάτο, γνωστό διδάκτορα αθλητικού δικαίου και άνθρωπο ο οποίος μας δίνει τα φώτα του έτσι συχνά πυκνά για να απαντάμε στις δικές σας ερωτήσεις. Τι κάνει κύριε Μαλάτο, καλησπέρα. Να είστε καλά, να είστε καλά, ευχαριστώ. Έχουμε γίνει λίγο κι εμείς δικηγόροι, βέβαια είναι η αλήθεια εδώ στον Άρη τα τελευταία χρόνια, να σας πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν μπορούμε να πάρουμε τη θέση σας σίγουρα. Έτσι όπως έχουμε καταρτήσει όλοι μας λίγο πολύ θέλοντας και εμείς δικηγόροι γινόμαστε, γιατί δυστυχώς το ποδόσφαιρο όπως βλέπετε εκτυλίσσεται πλέον στα δικηγορικά έδρανα και όχι στο γήπεδο όπως θα έπρεπε να εκτυλίσσεται. Ναι, δεν έχετε άδικο, δεν έχετε άδικο σε αυτό. Πάντως ο κόσμος του Άρη, επειδή έχει την περσινή εμπειρία, τη δυσάρεστη, με όλα αυτά που συνέβησαν το περασμένο καλοκαίρι, είναι πάρα πολύ καχύποπτος και με το που βγαίνει το παραμικρό, κύριε Μαλάτου, δηλαδή βγήκε αυτό τώρα ως πληροφορία η οποία από την Κρήτη ουσιαστικά εκπορεύεται, του τι μπορεί να περιλαμβάνει στο προσχέδιό του ο νέος αθλητικός νόμος για τις υποεκαθάρισεις, είπα, για τις ομάδες που πέφτουν, υποβιβάζονται στη ΓΑΜΑ Εθνική για να καθαρίσουν από τα χρέη τους, και αμέσως υπάρχει μια έντονη ανησυχία και γι' αυτό θελήσαμε έτσι να σας φιλοξενήσουμε για να μας τα ξεκαθαρίσετε ακόμη μια φορά. Κοιτάξτε, ναι, εγώ αυτό να σας πω την αλήθεια, το θεωρώ και λίγο ύποπτο. Δηλαδή, έξι από το πουθενά μας προέκυψε η γνωμοδότηση αυτή της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που μιλούσε για τις εκαθαρίσεις των ΠΑΕ. Χωρίς να έχει κάποιος προσφύγει ή οτιδήποτε κτλ. Τώρα πάλι από το πουθενά μας προκύπτει ότι μήπως αλλάξει ο νόμος και γίνει κάποια νέα διάταξη η οποία θα καθιστά απαγορευτική την επανίδρυση νέας ΠΑΕ. Και θα επανέρχονται όλα τα χρέη της, της προηγούμενης. Ναι. Ναι, ειλικρινά δεν μπορώ να τα καταλάβω. Πώς βγαίνουν αυτά τα πράγματα, γιατί βγαίνουν, από πού προέρχεται δηλαδή όλη αυτή η φιλολογία, δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει. Και για να υπάρχει, κάτι υπάρχει από πίσω. Ναι. Αλλά σίγουρα θεωρώ ότι αυτό που υπάρχει από πίσω είναι ύποπτο. Σωστά. Δεν είναι φυσιολογικό. Πάντως με ανθρώπους που μιλήσαμε από την Κρήτη, κύριε Μαλάτου, και κυρίως ανθρώπους του Εργοτέλη, μας το επιβεβαίωσαν εμέσως πλην σαφώς ότι αυτή την ενημέρωση που έχουν όσον αφορά το νέο αθλητικό νόμο και το τι θα ισχύει από εδώ και πέρα, όπως είπανε, είναι αυτό ακριβώς. Δηλαδή ότι όταν θα υποβιβάζεσαι, παιδί μου, γιατί έχεις κάποια χρέη, θα επιστρέφεις κάποια στιγμή με το καλό στις επαγγελματικές κατηγορίες. Όταν λοιπόν θα επιστρέφεις, τότε θα σου λένε πάρε και όλα τα χρέη ξανά πάνω στην πλάτη σου τις προηγούμενες εταιρείες. Εγώ προσωπικά μέχρι στιγμής δεν έχω επισήμως ακούσει κάτι τέτοιο. Εάν γίνει κάτι τέτοιο στο μέλλον, για μένα δεν θα είναι σωστό να γίνει έτσι. Αλλά αν γίνει, πάλι θα πρέπει να ισχύσει από εδώ και πέρα. Δηλαδή για το μέλλον, όχι για το παρελθόν. Άρα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει για τις ομάδες οι οποίες είναι ενδιαφερόμενες σήμερα να ισχύσει αυτό που ισχύει σήμερα. Και σήμερα με την ισχύουσα νομοθεσία, το έχω πει και στο, και στο παρελθόν, το παραλαμβάνω και τώρα, δεν υπάρχει θέμα όσον αφορά το να δημιουργηθεί μια ΠΑΕ καινούργια εάν δεν έχει τελειώσει η εκαθάριση της παλαιάς. Τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να ανακοινούν τέτοιου είδους προβληματισμούς και να τους βγάζουν στη δημοσιότητα και να βάζουν έτσι τον κόσμο σε μια ανησυχία κτλ. Δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, προφανώς ο Εργοτέλης και ο Ολυμπιακός Βόλου, κύριε Μαλάτου, έχουν τα δικά τους θέματα να λύσουν τώρα, γιατί αυτοί τώρα υποβιβάστηκαν, επέλεξαν δηλαδή να υποβιβαστούν από την Football League στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και για αυτές ακόμα τις ομάδες, και για αυτές ακόμα τις ομάδες ισχύει η σημερινή νομοθεσία. Ναι. Δηλαδή και αυτές οι ομάδες δεν νομίζω ότι έχουν να φοβηθούν τίποτα. Από τη στιγμή που τώρα που υποβιβάζονται και τίθενται σε εκαθάριση, ισχύει ένα. Εντάξει, βέβαια, αυτές δεν έχουν τεθεί ακόμη υποκαθάριση, βέβαια, οι δύο. Θα τεθούν. Ναι. Θα τεθούν. Εφόσον υποβιβάζονται και εφόσον υποβιβάζονται σε αεραστεχνική κατηγορία, αυτομάτως μπαίνουν σε εκαθάριση. Ναι. Σωστά. Ναι, σωστά. Άρα και αυτές οι ομάδες θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σύμφωνα με το τι ισχύει σήμερα. Όχι με το ότι θα ισχύσει από εδώ και πέρα. Ναι. Σωστά. Άρα εξακολουθείτε να λέτε και να καθησυχάζετε κατά κάποιο τρόπο τον κόσμο του Άρη, αν μπορώ να το πω έτσι, ότι
αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα δηλαδή που έχουμε σήμερα που μιλάμε, με τον ισχύον αθλητικό νόμο και με αυτό το καθεστώς που ισχύει, ότι ο Άρης δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Ναι, όχι, ναι, δεν έχει. Ο νόμος είναι σαφής. Νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει πιο καθαρή, τέλος πάντων, διατύπωση. Λέει ο νόμος ότι μπορείς να επιλέξεις είτε να κάνεις έτσι είτε να κάνεις αλλιώς. Mm-hmm. Είτε να αναβιώσεις την παλιά ΠΑΕ είτε να φτιάξεις νέα. Στο λέει ο νόμος καθαρά. Πόσο πιο καθαρά πρέπει να το πει ο νόμος για να... Βέβαια, το πρώτο σκέλος για τον Άρη όμως, δεν τίθεται. Εμένα το παράξενο που μου προξενεί, ας πούμε, έτσι, και μια υποψία, τέλος πάντων, όσον αφορά αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ένα λόγο στα ποδοσφαιρικά πράγματα, είναι το γεγονός ότι από το πουθενά, χωρίς καμία αφορμή, βγήκε η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και είπε ότι πήρε μία απόφαση, χωρίς να την έχει ρωτήσει κανένας, ότι τι γίνεται εδώ, τι γίνεται εκεί. Ναι. Πήρε από μόνη της μία απόφαση και είπε ότι, ξέρετε, από εδώ και στο εξής, όταν γίνεται μία καινούργια ΠΑΕ, θα κοιτάμε να δούμε αν έχει γίνει εκαθάριση κτλ. Σωστά. Και αυτό, εμένα, όπως και τον οποιονδήποτε έτσι φυσιολογικό και λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο, μας βάζει σε μια υποψία ότι γιατί... Σας πονηρεύει λίγο τώρα, ναι. Ναι, γιατί έρχεσαι δηλαδή, χωρίς να σε ρωτήσει κανένας και λες κάτι. Ναι. Εδώ με αφορμή που μας λέτε αυτό, και συγγνώμη που σας διακόπτω το κερμάτο, μας λέτε τώρα αυτό και μας εκφράζετε ανοιχτά μια ανησυχία ή, όπως λέτε, λίγο, σας κάνει λίγο πιο σκεπτικό όλο αυτό που έγινε από την Επιτροπή. Λέτε ότι ο Άρης μπορεί κανονικά να συστήσει. Όπως το λέω, ναι, ωραία, κανονικά. Πάει λοιπόν και έρχεται το θέμα του, όπως καλή ώρα λέτε τώρα, στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το θέμα του Άρη. Η εταιρεία έχει συστήσει την καινούργια εταιρεία και έρχεται και σου λέει η Επιτροπή, λοιπόν, με βάση αυτή την απόφαση που πήρε, τη γνωμοδότηση, ότι ναι, αλλά κύριε Άρη, δεν έχεις ολοκληρώσει την εκαθαρίσή σου. Ναι, ακριβώς. Αυτό, ναι, έτσι σου λέει η Επιτροπή ότι μπορεί να σου πει, δηλαδή σε καθοδηγεί να σκεφτείς αυτό το πράγμα. Ναι. Και αυτό που με ανησυχεί και με βάζει σε σκέψη είναι γιατί να βγει να το πει. Και βέβαια, κοιτάξτε, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού στην ίδρυση μιας νέας εταιρείας δεν έχει κανένα απολύτο λόγος. Ναι, ναι. Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να δει αν μια εταιρεία η οποία ιδρύεται έχει ιδρυθεί σωστά. Ναι. Τι προϋποθέσεις ώστε να πάρει το πιστοποιητικό συμμετοχής. Δεν μπαίνει πουθενά αλλού. Ούτε έχει δικαίωμα η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού να ελέγξει εάν έχει εκαθαριστεί η προηγούμενη ΠΑΕ ή όχι, για να έχει ληξει η εκαθάριση. Αυτό ο νόμος δεν το λέει πουθενά. Ναι. Αυτό το έχουν βγάλει από μόνοι τους, και αυτό είναι που με ανησυχεί και με βάζει σε υποψίες, το έχουν βγάλει από μόνοι τους χωρίς να το λέει πουθενά ο νόμος. Μάλιστα. Και το ερώτημα είναι γιατί. Ναι. Και γιατί τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Και πώς μπορεί να οχυρωθεί ο Άρης τώρα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Τι μπορεί να κάνει δηλαδή ο Άρης μπροστά σε αυτό το... Ο Άρης έχει μαζί του τον νόμο. Δεν νομίζει τι άλλο να κάνει, τι πρέπει να κάνει. Ναι. Όταν έχεις μαζί σου τον νόμο και ο νόμος σου λέει ότι μπορείς να δημιουργήσεις ΠΑΕ, από εκεί και πέρα τι άλλο πρέπει να κάνεις, δηλαδή, τι να πω, δηλαδή ζούμε πλέον στη χώρα του παραλόγου. Κύριε Μαλάτο, το Υπουργείο Ανάπτυξης τι λόγο έχει σε αυτήν την ιστορία, γιατί μιλάμε για ανώνυμες εταιρείες, είναι ποσοφαρικές ανώνυμες εταιρείες, με πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να μην έχει διαγραφεί από το γεμί παλιά, υποεκαθάριση αυτή που λέμε. Και τι σημασία έχει αυτό. Έχει. Γιατί και αυτό πράγματι και αυτό έχει υποθεί, ότι δεν έχει διαγραφεί η παλιά. Η παλιά εταιρεία είναι μια παλιά εταιρεία. Ναι. Η καινούργια εταιρεία είναι μια καινούργια εταιρεία. Εδώ θα μπορούσε να προκύψει ένας προβληματισμός με την έννοια της καταδολίευσης των δανειστών. Ναι. Ότι δηλαδή, εάν είμαι εγώ ένας επιχειρηματίας που έχω μια ΠΑΕ, τη ρίχνω αυτή την ΠΑΕ προκειμένου να καθαρίσω από τα χρέη της και μετά να έρθω να φτιάξω μια καινούργια ΠΑΕ η οποία θα είναι καθαρή και δεν θα έχω έτσι χρέη. Ναι. Εκεί, εάν υπήρχε μια τέτοια περίπτωση, ένα τέτοιο σενάριο, θα μπορούσα κι εγώ να... ουσιαστικά, ακόμα και να μην το προβλέπει ο νόμος, να το δεχθώ ότι ναι, είναι προφανές ότι εδώ αυτός προσπαθεί να καταδολιεύσει τους δανειστές και κάνει αυτό το πράγμα σκόπιμα για να μην πληρώσει τα χρέη του. Εάν όμως η παλιά ΠΑΕ ανήκει σε κάποια άλλα κεφάλαια, σε κάποια άλλα συμφέροντα, σε κάποιους άλλους επενδυτές, και πέφτει και πτύνεται σε καθάριση.
και έρχεται ένας άλλος επενδυτής, ο οποίος είναι άσχετος με τους παλαιούς, ναι, για να δημιουργήσει μια νέα ΠΑΕ. Mm-hmm. Εδώ ούτε θέμα καταδολίευσης δανειστών υφίσταται. Ναι. Διότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έρχεται να επενδύσει τώρα είναι ένας νέος άνθρωπος. Ναι, σωστά. Και ούτε φυσικά μπορείς να πεις ότι την καταδολίευση την επιχειρεί να την κάνει το σωματείο, γιατί κάτι τέτοιο γράφει σε μια γνωμοδότηση, έτσι, η Επιτροπή, ναι, Επαγγελματικού Αθλητισμού, uh-huh, ότι λέει το σωματείο κάνει την καταδολίευση. Μα το σωματείο έχει το 10%. Ναι. Το σωματείο είναι ένας μέτοχος του 10%. Ναι, γιατί δίνει το σήμα, παραχωρεί το σήμα και το λένε αυτό. Εντάξει, υποχρεωτικά, ναι, εκ του, ναι, νόμου. Ναι. Πώς μπορεί το 10% να επιχειρήσει να κάνει καταδολίευση, να επιχειρήσει πρώτα απ' όλα να ρίξει την ΠΑΕ την παλιά, mm-hmm, και δεύτερον να φτιάξει καινούρια. Είναι όλο λάθος, δηλαδή. Όλο το σκεπτικό είναι λάθος. Mm. Και υπάρχει, νομίζω, κύριε Μαλάτη, και το ηθικό κομμάτι, όπως μας είπατε. Διότι, ναι, μεν εντάξει, ο νόμος ισχύει, είναι αυτός. Απ' την άλλη, υπάρχει και ένα ηθικό κομμάτι, και ειδικά στην προκειμένη περίπτωση για τον Άρη. Είναι μια ομάδα που η οποία, ειδικά φέτος, έχει ένα καινούριο άνθρωπο, που έχει βάλει όσα χρήματα έχει βάλει μέχρι σήμερα. Η ομάδα έχει βγει από το Δεκέμβριο ουσιαστικά στην ανώτερη κατηγορία. Δεν είναι και λίγο άδικο απέναντι και όχι, είναι και άδικο, αλλά είναι και παράλογο. Δηλαδή, ναι, είναι και νομικά παράλογο. Δεν μπορείς έναν άσχετο άνθρωπο, έναν άσχετο επενδυτή από αυτόν ο οποίος ήταν τότε που έπεσε η ΠΑΕ, να έρθεις και να του πεις ότι ξέρεις εσύ φταίς, διότι έπεσε η ΠΑΕ τότε προκειμένου να καταδολιεύσει τους δανειστές και έρχεσαι εσύ τώρα να επωφεληθείς από την καταδολίευση. Μα εγώ είμαι τελείως άσχετος με την προηγούμενη κατάσταση. Ναι. Εάν ήταν ο ίδιος άνθρωπος ή τα ίδια συμφέροντα, ή ξέρω εγώ αν την είχα εγώ την ΠΑΕ την παλιά που έπεφτε και τώρα έβλεπε κάποιος ότι πήγαινε η γυναίκα μου ή τα παιδιά μου να φτιάξουν την καινούρια ΠΑΕ, άκου να πω ότι, να υποψιαστώ, να πω ότι αυτός, ξέρεις, έριξε την παλιά την ΠΑΕ επίτηδες και τώρα την καινούρια την ΠΑΕ την παίρνει στο όνομα της γυναίκας του και των παιδιών του για να αποφύγει τα έξοδα, τις οφειλές. Ναι. Εκείνα πω ότι εντάξει, υπάρχει μια βάση, ας πούμε, λογικής σε αυτή τη σκέψη. Αλλά όταν είσαι τελείως άσχετος, mm-hmm, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ισχύσει. Mm-hmm. Και όπως είπα, δεν μπορεί να ισχύσει πολύ περισσότερο για το ερασιτεχνικό σωματείο, το οποίο σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να έχει, και να το ήθελε δεν μπορεί να έχει καμία επιρροή πάνω σε αυτή τη διαδικασία, διότι κατέχει μόνο το 10% των μετοχών. Mm-hmm. Είναι μια μικρή μειοψηφία. Mm-hmm. Ναι, σωστά, είναι κατανοητό αυτό που μας λέτε. Πάντως, έτσι, άρα όλη η λογική που έχει αναπτυχθεί, mm-hmm, και από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και ενδεχομένως ακόμα και από την ΕΠΟ, mm-hmm, διότι και η ΕΠΟ στον καινούριο κανονισμό που έχει βγάλει, ναι, ο οποίος ρωτούσα για αυτό, βέβαια, εδώ, ναι, θα ισχύσει από εδώ και πέρα, ναι, πάλι έχει αυτή τη λογική. Λέει δηλαδή ότι ξέρεις, αν δημιουργηθεί νέα ΠΑΕ θα πρέπει να επομιστεί το 50%, 50% των, ναι, οφειλών της παλαιάς. Το παράρτημα που τα λέει. Ναι, ναι, ναι. Ναι, από πού και ως πού, βρε παιδιά, από πού και ως πού ένας νέος επενδυτής, ένας άσχετος άνθρωπος με τον παλαιό, θα πρέπει να επομιστεί τα χρέη του παλαιού. Ναι. Δηλαδή, σαν να σου λέει εσένα ως σωματείο ότι κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που η ΠΑΕ σου πέσει ή ο επενδυτής ο οποίος έχει πάρει την ΠΑΕ τη ρίξη στη γάμα εθνική, σε καταδικάζω εσένα σαν σωματείο να μην έχεις τον ήλιο μοίρα. Ναι. Άλλο το σωματείο, άλλο η ΠΑΕ. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ναι. Άλλο το μέλος του σωματείου, άλλος ο επενδυτής, ο κάτοχος των μετοχών μιας ΠΑΕ. Ναι. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, μιλάμε, δεν έχει λογικό ιρμό όλο αυτό το σκηνικό που έχει αναπτυχθεί. Πάντως βλέπω αγκαθάκια, κύριε Μαλάτο, βλέπω. Θα κρατήσει λογική στο τέλος και δεν θα υπάρχει θέμα. Βλέπω πάντως αγκάθια στο δρόμο. Δηλαδή βλέπω αυτή την περίεργη στάση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Βλέπω αυτά που ισχύουν και στην ΕΠΟ, γιατί και από εκεί θα περάσει το θέμα του Άρη. Γενικότερα, ναι, δεν είναι τόσο ρόδινα τα πράγματα, δηλαδή, έτσι όπως περιγράφονται. Κοιτάξτε, και πέρσι με τον Άρη είχαμε δει το ίδιο έργο ακριβώς. Δηλαδή και πέρσι ο Άρης είχε όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις να ανέβει κανονικά και τα λοιπά και αυτό, και πάλι είδατε τι έγινε με την ΕΠΟ. Δηλαδή δυστυχώς ζούμε στην Ελλάδα όπου δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα, το τι θα σου ξημερώσει αύριο.
Εντάξει, αυτό είναι ένα μειονέκτημα της χώρας μας. Δεν είναι μόνο τώρα έτυχε στον Άρη, έτυχε στον Εργοτέλη, στον οποιονδήποτε άλλον ή στον Ολυμπιακό Βόλο. Δεν είναι όμως σίγουρα από πλευράς νομικής και από πλευράς του τι λέει ο νόμος, δεν στέκουν αυτά τα σενάρια. Ο Άρης ισχυρίζεται από την πλευρά του, κύριε Μαλάτου, ότι έχει μία διαβεβαίωση, τώρα δεν ξέρω, αυτή προφανώς είναι προφορική η διαβεβαίωση από τη Γενική Γραμματεία, ότι θα υπάρξει μία ειδική διάταξη στο νέο αθλητικό που θα εξαιρεί τις ΠΑΕ που έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες της εκαθάρισης. Θεωρείτε ότι αυτό θα είναι πολύ σημαντικό να το εξασφαλίσει ο Άρης, δηλαδή να έχει αυτή τη διάταξη που να λέει ότι ο Άρης είναι μέσα ομάδας που εξαιρούνται. Για να μην επιδέχεται με τα ερμηνεία, διάφορες ερμηνείες. Αυτό το πράγμα δεν το θεωρώ ότι είναι δυνατό να γίνει. Δηλαδή για τον Άρη ειδικά μπορεί να λέει ότι ο νόμος... Ναι, όχι να λέει για Άρη, για τις υποεκαθάρισεις. Αν κάποιος καινούριος νόμος βγει, θα πρέπει φυσιολογικά να ισχύσει από εδώ και πέρα. Δηλαδή να μην καταλαμβάνει τις παλές περιπτώσεις. Αλλά μην ξεχνάτε ότι τις ίδιες διαβεβαιώσεις ο Άρης τις είχε πάρει και πέρσι με τον κύριο Κάλλας. Ναι, σωστά. Και... Αυτό είναι που κάνει και τον κόσμο λίγο να ανησυχεί, έχετε δίκιο. Ναι. Από την άλλη μεριά δεν μπορείς να σηκώσεις τα χέρια ψηλά και να πεις περιμένω ό,τι μου φέρει η μοίρα να το υποστώ. Θα πρέπει να παλέψεις για το δίκιο σου, θα πρέπει να παλέψεις για αυτό το οποίο θεωρείς ότι είναι νόμιμο και σωστό και πρέπει να το υποστηρίξεις. Έτσι. Ναι. Γιατί Μην πέσει ο κόσμος του Άρη σε μια μυρολατρεία. Ναι. Όχι ο κόσμος και οι παράγοντες, ας πούμε, θα έλεγα, του Άρη σε μια μυρολατρεία και να πούνε αμάν τι θα γίνει. Θα παλέψουν με όλα τα νόμιμα μέσα, με ό,τι τους προσφέρει ο νόμος, προκειμένου να γίνει αυτό το οποίο ο νόμος χωρίζει. Δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, κύριε Μαλάτου, εσείς αυτό που θα τους συμβουλεύατε, αν ζητούσαν την άποψή σας, θα ήταν ότι με το που τελειώσετε με την άνοδο, κάντε τη γενική σας συνέλευση και αποφασίστε τη σύσταση να πάει, δεν είναι. Θα περιμένει να γίνει έρμεο της καλής θέλησης του Α και του Β. Για το όνομα το λιγότερο είναι αυτό το οποίο μπορεί να κάνει ο Άρης. Δηλαδή, εάν σέβεται και το όνομά του και την ιστορία του, έτσι. Γιατί, εντάξει, υπάρχουν ομάδες και ομάδες. Τώρα ο Άρης δεν είναι μια τυχαία ομάδα. Σωστά. Σωστά. Από τη δική σας ενημέρωση, αν έχετε κιόλας ενημέρωση, πότε θα τεθεί σε διαβούλευση αυτός ο περίφημος νέος αθλητικός νόμος, είτε κάποια ενημέρωση, θα τελειώνει, ολοκληρώνεται, έχει συνταχθεί, τι ακριβώς συμβαίνει, δεν γνωρίζετε. Δεν το θεωρώ πολύ πιθανό να γίνει μέσα στο άμεσα προσεχές μέλλον το οτιδήποτε. Τώρα εντάξει, από εκεί και πέρα οι διάφοροι λένε διάφορα. Ναι, γιατί λένε ότι κυκλοφορούν και διάφορα προσχέδια και έχουν δει και διάφορα τέτοια ακούμε. Εντάξει, αυτά είναι όλα φιλολογίες νομίζω. Εάν έχουμε κάτι το συγκεκριμένο θα μπορούμε να μιλήσουμε, αλλά αυτή τη στιγμή είναι όλα απλώς επεαπτερόεντα, όπως λέμε. Ναι, σωστά. Κατανοητό. Επεαπτερόεντα. Λόγια που πετάνε. Που πετάνε, ναι, σωστά. Νομίζω ότι, εντάξει, τα βάλαμε τα πράγματα σε μία, γιατί έχουμε πολλά ερωτήματα. Εγώ σας έφερα τα ερωτήματα που λίγο πολύ μας έχουν θέσει οι ακροατές και προς διευκρίνηση, για να γίνουν λίγο πιο κατανοητά. Μας τα είπατε, μας είπατε τι ισχύει αυτή τη στιγμή, τι πρέπει να κάνει ο Άρης, ουσιαστικά το δρόμο που θα ακολουθήσει. Αλλά μας είπατε ότι υπάρχει μία περίεργη λίγο στάση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Έρχεται τώρα και ο νομοθέτης και λέει ότι στο νέο αθλητικό νόμο θα ισχύσει από εδώ και πέρα κάτι, αλλά δεν μπορεί να έχει αναδρομικότητα όπως μας λέτε. Ο νομοθέτης πώς το είπε αυτό, γιατί λέτε τώρα και εσείς κάτι σαν δημοσιογράφος. Έρχεται ο νομοθέτης και λέει ποιος το είπε αυτό. Ποιος το είπε. Αυτό προκύπτει από σας είπα, από το ρεπορτάζ, από τις ομάδες. Κοιτάξτε, είδατε και εσείς χωρίς να το θέλετε, σαν δημοσιογράφοι, πέφτετε σε αυτό το σενάριο. Δηλαδή, ποιος το είπε αυτό, να πούμε ο Τάδε είπε αυτό το πράγμα. Να πάμε να τον πιάσουμε τον Τάδε και να τον ρωτήσουμε, να του πούμε, ρε φίλε, τι λες εδώ, τι γίνεται, για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Ποιος το είπε αυτό το πράγμα. Ναι. Σωστά. Εννοείται ποιος από τον Εργοτέλη, από τον Ολυμπιακό Βόλου. Και να μας πει αυτός από τον Εργοτέλη και τον Ολυμπιακό Βόλου να μας υποδείξει το πρόσωπο το οποίο είπε αυτό το πράγμα. Να δούμε αν αυτό το πρόσωπο είναι αρμόδιο, αν είναι σοβαρό, αν είναι αξιόπιστο. Γιατί έτσι πετάγονται λόγια στον αέρα και μετά. Σωστά.
δημιουργούνται. Ναι, ανήκει για παράδειγμα στην Ομοπαρασκευαστική Επιτροπή, είναι κάποιο ποιος μέλος είναι εκεί. Ναι, ποιος, σωστά, ναι, σωστά. Να το δούμε, να το πιάσουμε τον άνθρωπο, να του πούμε, έλα, να μας πεις τι λες, ας πούμε, τι είναι αυτά που λες, με πώς τα λες, ποιος σου είπε εσένα ότι έτσι πρέπει να γίνει το πράγμα. Δηλαδή είναι θέματα τα οποία βάζουν τον κόσμο σε μια ανησυχία και από κάπου όμως πρέπει να προκύπτει και το διατάφτα. Δηλαδή δεν μπορεί έτσι να πετάγονται πράγματα στον αέρα χωρίς μια τεκμηρίωση, χωρίς μια βάση. Ναι. Απόλυτα κατανοητά. Εγώ θα ήθελα πολύ να μάθω ποιος είναι αυτός ο οποίος έδωσε αυτή την πληροφόρηση. Ναι. Και με ποια αρμοδιότητα την έδωσε. Ναι. Πάντως εμείς οφείλαμε να διευκρινίσουμε το τι επίπτωση και αν έχει επίπτωση για τον Άρη, εσείς μας διευκρινίζετε ότι... Αυτό, αυτό έχει σχέση και με το άλλο που σας είπα, ότι βγήκε έτσι στα ξαφνικά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού μια πληροφόρηση. Ναι. Μια γνωμοδότηση, χωρίς να προκληθεί από πουθενά. Ναι. Έτσι τώρα, χωρίς να προκληθεί από πουθενά, βγαίνει στον αέρα μια τέτοια φήμη. Δεν είναι λίγο περίεργα αυτά τα πράγματα? Είναι, όντως είναι, όντως είναι. Οπότε όπως είπατε, καλό είναι οι άνθρωποι του Άρη να μην κάθονται μυρολατρικά, να είναι σε γρήγορση. Να κάνουν αυτό που θεωρούν ότι είναι σωστό, νόμιμο και τίποτα, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Μάλιστα. Είναι πάντοτε πολύ χρήσιμο να μιλάμε μαζί σας, κύριε Μάλα. Φαντάζομαι θα έχουμε και άλλες αφορμές, φαντάζομαι. Γιατί... Να είστε καλά, να είστε καλά. Και εγώ χαίρομαι, και εγώ χαίρομαι. Ευχαριστούμε πολύ για όσα μας είπατε και σήμερα. Καλή συνέχεια. Γεια σας.